Ολύπης διαταγές στο αφέτη και έχουμε κίνηση τώρα για την έκτη υποδρομία της ημέρας. 1575 μέτρα, πολλά άλογα διεκδικούν την πρωτοπορία από μέσα. Τάνταρακ δείχνει ότι έχει αρχική ταχύτητα και θέλει να οδηγήσει. Έρχεται Φενής Ασκού και στη συνέχεια Prime Minister αλλά και Charlie Beer Band για να περάσουν στις πρώτες θέσεις. Πιο πίσω είναι και το νούμερο 1 Urban Soul. Τάνταρακ οδηγεί την υποδρομία, στη συνέχεια Φενής Ασκού, Charlie Beer Band, Prime Minister και εξωτερικά τρέχει Urban Soul που τρέχει αυτή τη στιγμή τέταρτη ρόδα. Στο κάγκελο είναι το νούμερο 5 Dutchman's One. Τάνταρακ και Φενής Ασκού. Κοντά τους πάντα σε ένα πυκνό όμιλο για την πρωτοπορία είναι και ο Charlie Beer Band. Την εσωτερική πάντα και το κεφάλι για το νούμερο 7, Τάνταρακ. Και δίπλα του Φενής Ασκού. Εξωτερικά τρέχει ο Urban Soul, ενώ αρχίζει να χάνει έδαφος. Το νούμερο 9, Charlie Beer Band. Βελτιώνεται το νούμερο 2, Bobbio. Αλλά και το 3, Prime Minister. Νούμερο 7, Τάνταρακ και 4, Φενής Ασκού. Αυτοί οι δύο έχουν πάρει μια υπεροχή 2 περίπου μικών από τον τρίτο που είναι ο Urban Soul. Φενής Ασκούκ προηγείται, προσπαθεί να ανέβει συνεχώς το νούμερο 1 Urban Soul, αλλά και ο Μεσίνιος. Νούμερο 4, Φενής Ασκούκ δείχνει αρκετά δυνατός, προσπαθεί να καταδιώξει Urban Soul και από μέσα είναι το νούμερο 7, Τάνταρακ. Φενής Ασκούκ έχει πάρει υπεροχή, δείχνει ότι δύσκολα θα χάσει καθώς έχει απομακρυνθεί τον αντιπάλον του. Φενής Ασκούκ και Urban Soul. 4. 1 και το νούμερο 5 θα τερματίσει τρίτη θέση μπροστά από το νούμερο 8, τον Μεσίνιο. Πολύ εύκολη νίκη για τον Φενής Ασκούκ. Και ο Κώστας Μαστοράκης. Τρίτη νίκη σήμερα. Τρίτη νίκη. Και δύο πλασέ. Φενής Ασκούκ είχε δείξει ότι στα περισσότερα μέτρα θα είναι καλύτερος. Να τον είδαμε σήμερα. Urban Soul σε απόσταση στη δεύτερη θέση. Dutchman's One, Dutchman's One και Μεσίνιος. Ο κύριος Σταύρου είναι μαζί μας. Ο Φενής Ασκούκ έδειξε ότι είναι δυνατός. Μια εντυπωσιακή, εύκολη νίκη φάνηκε. Ήτανε τα μέτρα που τον ωφέλησαν αυτή τη φορά. Ήταν εύκολη όντως. Πιο πολύ από ό,τι το περίμενα. Η απόσταση του τέριαξε πάρα πολύ. Έκανε δύο συμμετοχές στα 1100 και μία στα 1200. Έδειξε ότι ερχόταν στο τέλος και δεν προλάβαινε. Τα 1600 ήταν πάρα πολύ στα μέτρα του. Και έδειξε ότι θα έχει και πορεία σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Στην τελευταία υποδρομία της ημέρας, τι βλέπετε? Έχω τον Αμπουράχη που είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει, έχει ένα άλογο που έρχεται από την Αγγλία που δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δυνατό. Θα τον αντιμετωπίσουμε και το νούμερο 1 αντίπαλο. Αυτά τα δύο άλογα νομίζω. Στην προηγούμενη κούρσα, στη μεγάλη κούρσα της ημέρας, πώς τον είδατε το Pharmaceutical? Στο Pharmaceutical, αφήστε, θέλω να το σχολιάσω γιατί έγινε μια κούρσα αντιειδεολογική καθόλου. Δεν μου άρεσε καθόλου η διαδρομή του Ατρέγιου. Δεν έκανε κούρσα για τον εαυτό του Ατρέγιου. Ήταν μεγάλο λάθος για μένα.